Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Μικρασιατικό Κεσαριανής. Μαζί μας έχουμε τον coach Κώστα Σταμπουλίδη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστα, είσαι από τους λίγους προπονητές, διότι πολλοί συνάδελφοί σου, που είναι αρκετά χρόνια σε ομάδες, έχουν φύγει. Εσύ είσαι από τους λίγους που είσαι ναι μεν αρκετά χρόνια και παρέμεινες. Ναι, εντάξει, είναι όντως. Τι έγινε φέτος? Εντάξει, δεν είναι μόνο φέτος. Είναι πάρα πολλά χρόνια τα οποία είμαι στην ομάδα. Όχι, εννοώ με τη... ότι φύγανε. Οι προπονητές. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα όταν είσαι πολλά χρόνια σε μια ομάδα, υπάρχει και φθορά, υπάρχει και θέλεις να δεις κάτι άλλο, να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Εντάξει, κάθε προπονητής έχει τα δικά του θέλω, τα δικά του πιστεύω. Και σίγουρα μπορεί και αυτοί ήδη να ψάχνουν κάτι διαφορετικό, να αλλάξουν κάποιες παραστάσεις, να δουν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, μπορεί και από την ομάδα να θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εντάξει, αυτά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν, αλλάζουν οι προπονητές. Πάντως έχεις δεθεί με το Μικρασιατικό. Ναι, εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια που είμαι στην ομάδα, είναι πάνω από 10. Ήμουνα και πριν την αλλαγή του ονόματος. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο κομμάτι. Έχει και δυσκολίες. Αλλά σίγουρα πλέον είναι εντελώς διαφορετικό για εμένα προσωπικά ο Μικρασιατικός. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια ομάδα. Προσπαθώ να βελτιώνω πράγματα στην ομάδα, γενικά εκτός από το κομμάτι της προπονητικής. Οπότε, ναι, σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και σίγουρα ευχαριστώ τη διοίκηση και κατά κύριο λόγο τον κύριο Μιχαλίδη και τον κύριο Αναγνώστου που είμαστε όλα τα χρόνια και για τη στήριξή τους και για τη συνεργασία την οποία έχουμε. Και σίγουρα προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε κάνει λάθη, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή. Κάνεις λάθη, προσπαθείς να τα διορθώσεις, κοιτάζεις την επόμενη μέρα και σίγουρα προχωράς. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι ότι στηρίζεστε στα παιδιά, τα νέα, τα δικά σας που έχετε και στην Ακαδημία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθήσαμε και ξεκινήσαμε κατά κύριο λόγο και περισσότερο από την περσινή χρονιά. Υπήρχαν 1-2 χρόνια στα οποία είχαμε χάσει για μένα την αγωνιστική μας ταυτότητα λίγο, είχαν γίνει κάποια λάθη αυτά τα οποία τονίσαμε και το περσινό καλοκαίρι συζητήσαμε με τη διοίκηση και είπαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι κάτι καινούριο, να αποκτήσουμε πάλι μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, να παίξουμε το ποδόσφαιρο το οποίο θέλουμε και σίγουρα να προωθήσουμε και τα παιδιά τα οποία βλέπαμε από τις ακαδημίες και επειδή ασχολούμαι πολλές ώρες και με τις ακαδημίες και σαν τεχνικός διευθυντής, έχω εικόνα των παιδιών, οπότε είπαμε ότι θα χτίσουμε πάνω σε αυτό και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πάλι μια ομάδα η οποία να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, να παίζει καλό ποδόσφαιρο και σίγουρα να πετυχαίνει τους στόχους της. Βέβαια, με την βοήθεια και των κάποιων έμπειρων παικτών, όπως του Γαλανάκη. Ναι, ναι, σίγουρα την περσινή χρονιά θεωρώ ότι αυτό που σας είπα, ότι μετά από αρκετό καιρό κάναμε πολύ καλές επιλογές μεγάλων ποδοσφαιριστών, σε ηλικία εννοώ μεγάλων, όχι ότι είναι και πολύ μεγάλη. Παιδιά τα οποία είναι πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, παιδιά τα οποία μπορούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι και εύκολο κομμάτι το να έχεις την ομάδα σου ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2005. Έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή και σε χαρακτήρα και σε ποιότητα. Οπότε έγινε ένας πολύ καλός συνδυασμός ό,τι έχει να κάνει την περσινή χρονιά και σαν στόχος μας ήταν να είναι και ο ίδιος για τη φετινή χρονιά. Ωραία. Άρα τώρα στόχος για το νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, στόχος για το. Έτσι, δεν είναι στην αλφα κατηγορία. Για μένα, κοιτάξτε να δείτε, στόχος είναι το πλάνο το οποίο θέτουμε και βάζουμε. Να προσπαθούμε να το τηρούμε και να μην αλλάζουμε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα όμως ότι όταν μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι και σε ένα μάτς, δεν μπαίνεις μόνο για να ακολουθήσεις το πλάνο σου. Μπαίνεις για να κερδίσεις. Μπαίνεις για να είσαι ανταγωνιστικός. Μπαίνεις για να πάρεις το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε το πλάνο το οποίο είχαμε βάλει από πέρυσι σε μια πιο δύσκολη κατηγορία και πιο απαιτητική κατηγορία από ό,τι όπως είναι. Το πρωτάθλημα με τρεις ομίλους. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει. Θα επιβοβαστούν περισσότερες ομάδες. Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Είναι διαφορετικό. Το πιο δύσκολο. Η Α είναι, όπως και να το κάνεις, μια κατηγορία που θα συναντήσεις καλές ομάδες, ποιοτικές ομάδες, ομάδες που θα έχουν budget. Θα έχουν ιστορικά σωματεία, ομάδες. Ακριβώς, ιστορικά, με κόσμο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά οδηγούν στο να είναι και πιο δύσκολη και πιο μεγάλη πρόκληση για εμάς. Αλλά, σας ξαναλέω, πρέπει να υπάρξει ο συνδυασμός του πλάνου με το κομμάτι της φιλοσοφίας και του παιχνιδιού το οποίο θέλουμε να έχουμε μέσα στο παιχνίδι μας. Ωραία. Coach, το roster έχει κλείσει ή θα κάνετε ακόμα μεταγραφές? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς με τη διοίκηση αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει είναι ότι θέλουμε να παραμείνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά τα οποία ήταν για την περσινή χρονιά. Ο βασικός κορμός, ναι. Υπήρχαν 1-2 λίγο απώλειες κάποιων παιδιών που δεν θα συνεχίσουν. Αν θα κοιτάξουμε κάτι, θα κοιτάξουμε λίγο σε αυτές τις θέσεις που έφυγαν αυτά τα παιδιά για να αναπληρώσουμε κάτι. Αλλά εγώ αυτό το οποίο λέω
και στα υπόλοιπα παιδιά και σε όλους, είναι ότι ένας προπονητής δουλεύει με αυτούς τους οποίους έχει. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τα παιδιά τα οποία έχουμε, γνωρίζουμε την ομάδα, εντάξει, και επειδή είμαστε πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τις αδυναμίες της. Αν υπάρξει κάτι το οποίο μπορούμε να προσθέσουμε, θα το προσθέσουμε. Ωραία. Τι να περιμένει ο φίλαθλος, αν θα έρθει τέλος πάντων, τι να περιμένουμε από το νέο μικρασιατικό, από την καινούρια σεζόν, γιατί να έρθει να παρακολουθήσει το μικρασιατικό? Εντάξει, ο μικρασιατικός θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να κερδίσει ότι προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό το βλέπω και από κάποιους άλλους προπονητές, οι οποίοι και σε εσάς έχουν μιλήσει, και τους ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς καλά λόγια για την προσπάθεια την οποία κάνεις, και θέλω να τους ευχαριστήσω και από το κανάλι σας. Άκουσα δηλαδή και την περσινή χρονιά και δύο προπονητές, και τον προπονητή του Αστέρα Ζωγράφου, τον Πάπη τον Κατσάνο, και τον προπονητή της Πεύχης, τον Γιώργο, οι οποίοι είπαν πάρα πολύ καλά λόγια για εμάς. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν αναγνωρίζεται από κάποιους άλλους η προσπάθεια η οποία κάνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μένα αυτό το οποίο δεν καταφέραμε λίγο την περσινή χρονιά και θέλω να προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε φέτος, είναι αυτό ότι να είμαστε και στο αποτέλεσμα πιο ουσιώδεις. Δηλαδή, ωραίο να παίξεις καλό ποδόσφαιρο, ωραίο να είσαι καλός μέσα στο γήπεδο και να προσπαθήσεις να πάρεις αυτό το οποίο θέλεις, αλλά είναι σημαντικό να έχεις και το αποτέλεσμα, γιατί εντάξει, πέρυσι θεωρώ ότι με βάση το ποδόσφαιρο το οποίο παίξαμε, βαθμολογικά ήμασταν πιο χαμηλά. Οπότε εντάξει, θεωρώ πρέπει να βελτιώσουμε λίγο το κομμάτι του αποτελέσματος και της σκοπιμότητας εντός εισαγωγικών μέσα στο παιχνίδι μας. Πώς κρίνεις το επίπεδο των αθηναϊκών πρωταθλημάτων? Είναι ανεβασμένο η εικόνα, δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, θα είναι ένα ερωτηματικό η επόμενη χρονιά. Σίγουρα αυτό το οποίο έγινε πέρυσι θα έχει δημιουργήσει προβλήματα στις ομάδες. Σίγουρα και οι παράγοντες θα είναι λίγο δύσκολο να επενδύσουν, να δώσουν κάποια χρήματα σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα είναι ένα ερωτηματικό, εγώ πιστεύω, ότι δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές μετά από αυτή την αποχή που έχουν, την αρκετά μεγάλη αποχή, είναι και αυτό ένα ερωτηματικό πώς θα εμφανιστούν. Εντάξει, σίγουρα όμως το επίπεδο της ΑΛΦΑ Αθήνα θεωρώ ότι πάντα είναι ένα επίπεδο καλό. Έχει πολύ ποιοτικές ομάδες, όπως είπατε και εσείς, έχει και ιστορικές ομάδες, οι οποίες έχουν καταφέρει και κάποιες από αυτές να ανέβουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα από το επίπεδο της Β, και σίγουρα είναι ένα επίπεδο το οποίο έχει ομάδες οι οποίες είναι αρκετά καλές, πιστεύω. Πρώτο φιλικό, coach? Πρώτο φιλικό είναι την μεθεπόμενη Τετάρτη με τον Κεραυνό Κερατέας. Κλείνοντας, εγώ, εντάξει, επειδή δεν είχαμε μιλήσει και στην περίοδο της καραντίνας, θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία κάνετε και εσείς μέσω του site σας και όλα τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να προβάλλουμε και με τα βίντεο που κάνουμε, ακριβώς, και τις φωτογραφίες, να αναδείξουμε τα προβλήματα και να βοηθήσουμε στην πρόοδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Ισχύει. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όπως εσείς, και μακάρι να υπάρχουν και άνθρωποι και άλλα site τα οποία να ασχολούνται. Υπάρχει ποιότητα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και μακάρι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία δουλεύουν, όπως είπατε και εσείς, όπως είδατε και εσείς από την προπόνηση, να εξελιχθούν και να πάνε πιο ψηλά και να παίξουν σε πιο υψηλό επίπεδο. Ωραία, Κώστα, να σε ρωτήσω, είχες και παίκτη τον Ηλία, τον Κολοβό, ο οποίος τώρα είναι προπονητής στον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Ναι, με τον Ηλία τον Κολοβό έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια μαζί. Ήταν εποχές οι οποίες η ομάδα είχαμε αυτό το οποίο σας είπα, πιο μεγαλύτερο budget, είχαμε πιο καλή ομάδα εντός εισαγωγικών από θέμα ποιότητας ποδοσφαιριστών. Ο Ηλίας Κολοβός ήταν ένας ποδοσφαιριστής που για μένα από τότε φαινόταν ότι θα δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, έχει πολύ μέλλον. Του αρέσει αυτό που κάνει πάρα πολύ, έχει πάθος για αυτό το οποίο κάνει, και είμαι σίγουρος ότι θα εξελιχθεί και θα δείτε σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο θα δουλεύει σε διαφορετικές κατηγορίες από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ωραία, coach, ευχαριστούμε. Να είστε καλή σεζόν, να είστε καλά και εσείς, υγεία να έχουμε σε όλους οι αθλητές. Μακάρι να μην υπάρξουν φαινόμενα όπως πέρυσι, γιατί για όλους μας ήταν μια δύσκολη χρονιά. Σε εσάς εύχομαι και εσάς καλή χρονιά και συγχαρητήρια για την προσπάθεια την οποία κάνετε. Και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.